Παραδοσιακά προϊόντα και πρωτότυπες δημιουργίες από την Κεφαλονιά έχουν την ευκαιρία να δουν, να δοκιμάσουν και να αγοράσουν όσοι επισκεφτούν την πλατεία Βαλιάνου του Αργοστολίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Λαϊκού Πολιτισμού. Η έκθεση που διοργανώνει η Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ικράνη άνοιξε από το βράδυ της Κυριακής τις πύλες για το κοινό με τη μουσική συντροφιά της Φιλαρμονικής Σχολής του Λεξουρίου. Ξεκίνησε πριν 7-8 χρόνια επί δημαρχίας του κ. Τσιλιμιδού και με τον πρόεδρο της Κεδικία τότε, τον κύριο Βαρδάκο. Ήταν μια σκέψη δική μας μαζί με τον κύριο Βαρδάκο, η οποία υλοποιήθηκε και αυτή η πετυχημένη πλέον εβδομάδα λαϊκού πολιτισμού έχει καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο τέλος Ιουλίου. Μόνο φέτος έγινε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Σε αυτή μπορεί επάνω ο επισκέπτης του νησιού να βρει παστέλι, παστοκίδωνο, μάντολες, λικέρ, υλικά του κουταλιού, το κρασί τυρομπόλα του συνεταιρισμού, μέχρι και σαπούνια, τα οποία κατασκευάζουν διάφοροι επαγγελματίες από το Αργοστόλι. Είναι χειροποίητα, είναι η δική τους παραγωγή. Αξίζει τον κόπο να ο επισκέπτης που είναι στην Κεφαλονιά, που επισκέπτεται το νησί, να περάσει πάνω από την πλατεία, να δει τα εκθέματα.